τελείωσε το παιχνίδι Καμποχώρια ΑΕΚ Αμβάσιλας, έχουμε μαζί μας τον προπονητή του ΑΕΚ Αμβάσιλων, τον Γιάννη Χατζηαθανασίου. Γιάννη, σήμερα πήρες μια πολύτιμη νίκη από μια ομάδα που εάν σε κέρδιζε θα ήταν πρώτη, αλλά με την εμπειρία σου πιστεύω πήρες δίκη αυτή τη νίκη. Ναι, ήμασταν καλοί σήμερα πιστεύω και φάνηκε και το αποτέλεσμα 1-4. Δύσκολη ομάδα του Καμποχώρη, καλή ομάδα. Έκανε και ζημιές και σε άλλες ομάδες. Ναι, έκανε στην Αλεξάνδρεια μεγάλη ζημιά. Βέβαια, και το υπολογίζαμε πολύ αυτό το παιχνίδι. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Πάντως δεν ήταν και εύκολο παιχνίδι. Καθόλου εύκολο. Εύκολο το κάνεις. Με την αγωνιστικότητα, την πειθαρχία και τις ευκαιρίες γκολ. Πάντως πιστεύω από μεγάλους παίκτες, έχετε έμπειρους, πιστεύω γι' αυτό κερδίσατε. Ναι, εντάξει, είμαστε και, είναι και δουλεμένη ομάδα. Γιατί ξεκινήσαμε 18 Αυγούστου. Προετοιμασία, δουλεύουμε κάθε μέρα, τα παιδιά έρχονται κάθε μέρα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Δυστυχώς όμως μας σταματάνε. Και αυτό είναι δύσκολο. Και πότε θα επανέλθουμε δεν ξέρει κανείς. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι δικό σου όπως βλέπω την ομάδα. Μακάρι, μακάρι. Έγινε. Αν συνεχιστεί. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε στο γήπεδο Καμποχωρίου. Έχω μαζί μας τον πρόεδρο της ομάδας του Καμποχωρίου, τον Σταύρο Ευαγγελόπουλο. Σταύρο, σήμερα χάσατε από μια ομάδα πιο έμπειρη. Το παλέψατε, αλλά δεν μπορέσατε να πάρετε αποτέλεσμα. Ισχύει. Μέχρι το πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Μετά είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές, δύο παίχτες που είναι πολύ σημαντικοί για την ομάδα μας, όπως και όλα τα παιδιά. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Καβάσιλας πιο έμπειρη, είχε πιο έμπειρους παίχτες, πήρε δίκαια το αποτέλεσμα. Πάντω, Σταύρο, αν κερδίζατε σήμερα, θα ήσασταν πρώτοι. Θα ήμασταν. Με το αν, στο ποδόσφαιρο το αν δεν υπάρχει. Βλέπω πήρατε άλλους τρεις παίχτες, ακόμα δεν ήρθαν στην ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πάρει άλλους 5 παίχτες, όχι 3. Ήρθαν παιδιά, τους άρεσε το κλίμα, ήρθαν και θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα μας. Είχαμε λίγα θέματα, δεν τους δίναν τα δελτία από την Αλεξάνδρεια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ρωτήστε τη διοίκηση εκεί της ομάδας. Εντάξει, συνεχίζουμε εμείς. Περιμένουμε τώρα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης πότε θα μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε ποδόσφαιρο και συνεχίζουμε. Σταύρο, η στόχη της ομάδας. Η στόχη της ομάδας είναι η άνοδος, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Η πρώτη θέση είναι ο στόχος. Για μας δεν υπάρχει κανένας άλλος στόχος. Έγινε, Σταύρο, ευχαριστώ πολύ. Να, καλή συνέχεια στην ομάδα σου και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε προβλήματα. Προβλήματα, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.